Καταρχήν, γεια σας και να ευχαριστήσω το Ινστιτούτο Πουλατζάς για αυτή την ωραία ευκαιρία εδώ, για αυτή την έξυπνη οργάνωση θεματικά και από μεριάς θέματος και από μεριάς ομιλητών. Και να πω ότι θεώρησα ότι είναι μια καλή ευκαιρία σε αυτή τη συνάντηση να δούμε τι σκέφτεται ο εχθρός. Στην αναζήτηση μιας λύσης ανάπτυξης θα πρέπει να δούμε τι έχουμε διαθέσιμο σε αυτή την, περιοχή που ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτιστικά ορίζεται ως Ευρώπη και όχι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σχεδιασμός μιας πολιτικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα γινόταν με όρους ευημερίας. Μέχρι το 2008. Από το 2008 και μετά άλλαξε όλο το σκηνικό λόγω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της κρίσης και ξαφνικά βρεθήκαμε εμείς της αριστεράς έκπληκτοι. Ακριβώς γιατί είμαστε έκπληκτοι? Γιατί δεν είχαμε καταλάβει τι συνέβαινε όλα τα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ξέραμε εμείς για τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ξέραμε τα διαθροτικά ταμεία, ότι παίρνουμε πολλά χρήματα για την περιφερειακή ανάπτυξη και αυτό. Δεν ξέραμε ούτε πολιτικές ως αριστερά, ήμασταν μικρό κόμμα. Δεν είχαμε μια ειδική ενασχόληση με τις πολιτικές αυτής της χρηματοδότησης, ούτε με τα μέσα, ούτε με τους στόχους, ούτε με τις ιδεολογίες. Τώρα όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ συστηματικά και με πάρα πολύ γενναιότητα τι μας συνέβαινε όλο αυτόν τον καιρό και ποιος είναι ο σχεδιασμός για το μέλλον. Το να λέμε γενικά χρειαζόμαστε χρήματα, ένα νέο σχέδιο Marshall, δεν σημαίνει τίποτα. Εγώ θα προσπαθήσω να πω ότι η χρηματοδότηση ενός σχεδίου από έναν οικονομικό οργανισμό που είναι ταυτόχρονα και πολιτικός είναι πάρα πολύ κρίσιμος, γιατί εμπεριέχει στρατηγική, ιδεολογία, μέλλον και φέρνει μαζί του και μια ιστορία. Θέλουμε να κόψουμε τους δεσμούς με αυτή την ιστορία? Θέλουμε να κόψουμε τους δεσμούς με την Ευρώπη στην διαχρονική της, ιστορική της πορεία, την παραγωγική, την κοινωνική, την πολιτιστική? Μπορεί να χρειαστεί, αλλά πρέπει να ξέρουμε γιατί και πώς. Ίσως εδώ να αναζητούμε τη φιλοσοφική λίθο που θα έλεγε ο Μάρξ, παίρνοντας την ιστορική αναλογία βέβαια του παραδείγματος στο Μέγαρο του Λουξεμβούργου, όταν αναφερόταν στη συνάντηση των επαναστατών στο κατηλημένο Μέγαρο του Λουξεμβούργου, που αναζητούσαν τους όρους για να επιβάλλουν τη δημιουργία Υπουργείου Εργασίας. Και ο Μάρξ λοιπόν λίγο περιπαικτικά έλεγε, είπε τότε, ενώ εσείς αναζητάτε τη φιλοσοφική λίθο στο Μέγαρο του Λουξεμβούργου, το πραγματικό χρήμα κόβεται στο Δημαρχείο. Το Δημαρχείο ήταν εκεί που περνόντουσαν οι πολιτικές και οι οικονομικές αποφάσεις. Εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει να τα κάνουμε και τα δύο. Θα πρέπει να κάνουμε μια γέφυρα ανάμεσα στις λειτουργίες του Δημαρχείου και του Μεγάλου του Λουξεμβούργου. Και η φιλοσοφική λίθος, αλλά και εκεί που κόβεται το χρήμα. Για να δούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν ήταν αθώα. Ήξερε πάντα πάρα πολύ καλά τι έκανε. Και ήξερε και προκαταβολικά πολύ καλά τι έκανε. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στα χέρια της, όταν λέω Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνετε ενώ σχετισμός δυνάμεων υπέρ των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας και του χριστιανοδημοκρατικού μπλοκ, των δυνάμεων της ελίτ, των λόμπι. Είχε λοιπόν το 2007 μπροστά της ένα 3,7
ανάπτυξη από το 1998 μέχρι το 2005 σταθερά. Κατά μέσο όρο είχαμε ανάπτυξη. Το 2004 αποφάσισε να εντάξει ένα μεγάλο μπλοκ χωρών. 10 χώρες με μιας γίναν μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 2004. 2 μεσογειακές και 8 του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Αύξανε τα εδάφη της, κρίσιμο στοιχείο για τον καπιταλισμό, νέα εδάφη, νέος πληθυσμός, νέες πηγές πλούτου. Τα πάντα ήταν θετικά. Και ξαφνικά, σε αυτό το ήρεμο τοπίο της ευρωπαϊκής ευδαιμονίας, το 2007 έρχεται το think tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πει, με μέσω μιας πολύ σημαντικής μελέτης, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο που μετράμε το ΑΕΠ. Out of the blue. Γιατί? Τι κινητοποίησε το think tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σκεφτεί ότι χρειάζεται να αλλάξουμε τους όρους που μετράμε το ΑΕΠ? Και γιατί? Για να βάλουμε, λέει η μελέτη, τους περιβαλλοντολογικούς και τους κοινωνικούς όρους στη μέτρηση του ΑΕΠ, του πλούτου μιας χώρας. Μπα, και γιατί το 2007, sorry, συγγνώμη, και γιατί το 2007, είχαμε ένα θετικό βηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ερχόταν η σκοτεινιά από τις 8 χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ, η κοινωνική σκοτεινιά. Είχαν καταρρεύσει κοινωνικές δομές, υπήρχε φτώχεια, εξαθλίωση και έπρεπε να το καλύψουν. Να μην φανεί, να μην χαλάσει η εικόνα. Και επιπλέον, γιατί φοβόταν πάντα, ο εφιάλτης πάνω από την Ευρώπη πάντα ήταν το μήνυμα της Thatcher, there is no such a thing as society. Αυτό υπήρχε πάντα ως εφιάλτης. Δεν θέλανε να ξαναγυρίσουν σε αυτή την αποστηρωμένη από κοινωνικό λόγο Ευρώπη. Φοβόντουσαν τα νέα κράτη και την αποκάλυψη ενός κοινωνικού κράτους σε κατάρρευση. Αν υποθέσουμε ότι κάποτε υπήρχε κοινωνικό κράτος και υπήρχε στην πρώην κατάστασή τους, έστω κάποιο υπήρχε. Και επιπλέον έπρεπε να αλλάξουν το ΑΕΠ για να μπορέσουν να επεκτείνουν με νέες εντάξεις τα νέα κράτη, μέλη που ερχόντουσαν και αυτά από το Σοβιετικό μπλοκ. Έπρεπε να σκοτεινιάσουμε τα ίχνη ενός ευρωπαϊκού τοπίου που ερχόταν με αλλαγμένα στοιχεία από αυτά που ήξερε η Ευρώπη. Άρα ξέρει η Ευρώπη που πάει κάθε φορά και ξέρει να μετράει πάρα πολύ καλά τις δυνάμεις της και ξέρει και να σκοτεινιάζει τα ίχνη ενός κατεστραμμένου τοπίου, ερχόμενοι και αλλάζοντας τα μεθοδολογικά εργαλεία. Τώρα δεν θέλει να τα αλλάξει. Τώρα δεν θέλει να αλλάξει τον τρόπο που μετριέται το ΑΕΠ. Γιατί? Γιατί μετά το 2009 δεν υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που είχε υιοθετήσει το 2007, συζητούσε? Γιατί δεν το έκανε το 9 που θα αντιβόλευε πάρα πολύ για να σκοτήσει το 3 και το 60 του Μάστριχτ, 3% έλλειμμα, 60% χρέος, να το συσκοτήσει? Γιατί το 2009 ο κίνδυνος δεν ερχόταν από ένα σκοτεινό τοπίο των μακρινών χωρών του Σοβιετικού μπλοκ, ερχόταν ως κίνδυνος κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος. Άρα δεν έπρεπε να το, να το σκοτήσουμε αυτό το σημείο, έπρεπε να το αποκαλύψουμε και να το περιφρονήσουμε. Άρα το 2009 δεν δέχτηκε την ίδια πρόκληση που δέχτηκε το 7 για τους λαούς της Ευρώπης. Το να ξέρουμε, σας είπα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, απλώς για να κατανοήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα τοπίο μεταβαλλόμενο έτσι περίπου ό,τι δούμε και κάνουμε, πράττουμε ανάλογα με τα πράγματα. Έχει στρατηγική. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε. Εμείς δεν ξέρουμε τον εχθρό. Ο Λένιν έλεγε, φέρτε μου τις εφημερίδες των αντιπάλων μου. Εμείς μιλάμε πάντα με τους φίλους μας και με τους συντρόφους μας. Και έτσι σήμερα δεν ξέρουμε τι ετοιμάζονται να μας δώσουν. Τι ετοιμάζονται να μας δώσουν? Ας έρθουμε τώρα στην ουσία.
του δικού μου επιχειρήματος, που είναι αυτό που ετοιμάζονται να μας δώσουν, δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά και με τα εργαλεία που χρειάζεται η αριστερά για το ξεπεράσμα της κρίσης. Γιατί, θα τα πούμε πολύ γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001, το 2006 και το 2009 αναθεώρησε τη στρατηγική της ανάπτυξης. Κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια αναθεωρούσε. Εμάς δεν μας επιτρέπει να αναθεωρήσουμε τίποτα. Τι αναθεωρούσε ακριβώς? Τη στρατηγική της και τα εργαλεία της. Ποια ήταν η στρατηγική της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δεκαετία του 2000? Μια αστεία στρατηγική. Η στρατηγική της Λισαβόνας. Που ήταν ένα κείμενο πρωτοετούς φοιτητή της οικονομίας. Γιατί είχαν ένα τόσο ναΐβ κείμενο για τη στρατηγική του 2000? Δεν χρειαζόταν κάτι πιο σοφιστικέ τότε. Ήταν όλοι πλούσιοι. Πορευόταν ο καθένας όπως ήθελε. Και βεβαίως οι πλεονασματικές χώρες με το social dubbing, με τη συμφωνία της σοσιαλδημοκρατίας, με τον ιστορικό συμβιβασμό, να μην ξεχνάμε τους Ρέντερ, αποφάσισε ότι εμείς θα σουφρώνουμε, θα μαζεύουμε, ενώ οι άλλοι θα νομίζουν ότι ζουν σε ευδαιμονία. Κάναν το social dubbing, κρατήσαν τους μισθούς χαμηλά με τη συμφωνία της σοσιαλδημοκρατίας, μαζεύανε, ενώ εμείς παταλάγαμε. Γιατί νομίζαμε ότι θα ζήσουμε πάντα έτσι. Δεν τους βλέπαμε, δεν τους ερμηνεύαμε. Δεν ξέραμε τι μας συμβαίνει. Και αυτό είναι και ευθύνη της αριστεράς. Και της δικής μας αριστεράς, της μικρής, δεν έχει σημασία. Έξυπνοι ήμασταν. Μικροί αλλά έξυπνοι. Δεν θέλαμε. Η στρατηγική της Λισαβόνας, λοιπόν, το 2010 ήταν αστεία. Ένα αστείο κείμενο που έλεγε πρέπει να πάμε όλοι να κάνουμε μια ανάπτυξη σε θεματικές ανταγωνιστικές προοπτικές κτλ. Το 2008 αλλάζουν τα πράγματα. Στρατηγική Ευρώπη 2020. Όχι γενικώς ανάπτυξη, μετρήσιμη ανάπτυξη και όχι μόνο μετρήσιμη, αλλά και με conditionality, με αιρεσιμότητα. Εάν δεν κάνετε αυτά που σας λέω, δεν θα σας δίνω λεφτά. Μας επιβάλλει την ανάπτυξη. Μας επιβάλλει να είμαστε ευτυχείς. Πώς? Λέει λοιπόν Ευρώπη 2020. Δεν σας διαβάσω όλους τους πίνακες, ένα μόνο στοιχείο. Να μειώσετε τους φτωχούς. Είναι μετρήσιμος στόχος. Και όχι μόνο είναι μετρήσιμος, αλλά μας το βάζει και στον όρο. Αν δεν μειώνετε τους φτωχούς, δεν θα σας χρηματοδοτώ. Εμείς που δεν θέλουμε να τους μειώσουμε τους φτωχούς, θέλει η Ευρώπη. Είναι όρος. Η Ελλάδα πρέπει να μειώσει τους στόχους της μέχρι το 2020 κατά 450.000. Τώρα αν πάμε και 2 παραπάνω δεν πειράζει. Καλό θα είναι. Εάν δεν τους μειώσουμε δεν θα μας πληρώνουν τα ταμεία, τα διαδροτικά. Εάν δεν παρουσιάζουμε ότι δίνουμε σωστά τα λεφτά για να μειώνουμε τους στόχους, δεν θα μας πληρώνουν. Εάν δεν είμαστε εδώ σεβαστοί και αξιοσέβαστοι άνθρωποι, θα έλεγα μια βρισιά γι' αυτό. Είναι απίστευτο. Και έχουμε συντρόφους στην Ευρωομάδα που ζητάνε η στρατηγική Ευρώπη 2020 να είναι όρος για να προχωρήσει η Ευρώπη. Γιατί δεν ξέρουν, γιατί δεν έχουν καταλάβει, γιατί δεν μελετούν, γιατί δεν συζητήσαμε. Να σας πω πόσο αστείο είναι αυτό το καινούριο σχήμα. Την ημέρα που οι Γερμανοί βιομήχανοι της αυτοκινητοβιομηχανίας δηλώσανε, και το υιοθέτησε βέβαια και η Μέρκελ, ότι εμείς δεν θα μπούμε στη στρατηγική Ευρώπη 2020 ως προς τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, διοξιδίου του άνθρακα, του τι είναι αυτό, τη διοξίδιο. Ναι. Ξέρετε τι κάνανε? Καταλύανε έναν πυλώνα της στρατηγικής που επιβάλλει το 2020-2020 μείωση των εκπομπών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Είναι όρος αυτό. Θα πάρει λεφτά η Γερμανία από τα διαδροτικά ταμεία καταλύοντας ένα πυλώνα. Βεβαίως θα πάρει. Και όχι μόνο θα πάρει λεφτά, θα πάρει και το rebate. Τότε που η Θάτσερ φώναζε στο τραπέζι χτυπώντας το χέρι «Θέλω τα λεφτά μου πίσω, δεν θέλω να τα δίνω σε αυτούς, τους νότιους»,
τα πήρε τα λεφτά της πίσω με ένα φοβερό σύστημα που κάποια άλλη στιγμή θα το συζητήσουμε, πώς παίρνει τα λεφτά της πίσω. Δίνει υποτίθεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά ταυτόχρονα τα παίρνει και πίσω. Μόνο αυτοί μπορούσαν να το επιτύχουν και να δίνουν και να παίρνουν. Από έναν φτωχό προϋπολογισμό. Και το rebate αυτό έχει κρατηθεί. Και μάλιστα ζητήσαν όλες οι χώρες, μην διανοηθείτε μας τις κόψεις τις επιστροφές. Και ο Κάμερον το έβαλε όρο. Ένας φτωχός προϋπολογισμός τους ξαναπληρώνει. Τους ξαναπληρώνουμε. Για να μας κάνουν ανάπτυξη. Χρηματοδοτικά εργαλεία. Τι παίρνει η Ελλάδα υποτίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δεν θα πω πολύ γρήγορα, πρέπει να συντομεύσω. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, αυτά είναι πακέτο. 14,5 δις. Αγροτικό Ταμείο, direct payments για τους αγρότες. Κάποια άλλα μικρά εργαλεία, θα τα δούμε τα εργαλεία. Και όσα μπορείτε να πάρετε εσείς από μόνοι σας. Για να τα πάρουμε, 5 αιρεσιμότητες. Αιρεσιμότητα πρώτη. Μακροοικονομική δημοσιονομική πειθαρχία. Δημοσιονομική πειθαρχία, φτάνει, χωρίς το μακροοικονομική. Δεύτερο. Smart specialization. Έξυπνη εξειδίκευση. Αν δεν έχετε έξυπνη εξειδίκευση στα προγράμματά σας. Τρίτον. Innovation. Καινοτομία. Δεν έχετε καινοτομία. Δεν μπορώ να σας πληρώσω. Τέταρτον. Τόσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πάνε σε κοινωνικές δομές. Ερεσιμότητα. Εμείς δεν θα τα βάζαμε σε κοινωνικές δομές. Γιατί μας λένε το 20%. Ερώτημα. Θα απαντηθεί κάποια στιγμή σε άλλο πάνελ. Πέμπτο. Τόσα από τον προϋπολογισμό θα πάνε στην περιβαλλοντολογική προστασία της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να είσαστε περιβαλλοντολογικά ευαίσθητοι. Το 20% του προϋπολογισμού. Εάν κάθε σχεδιασμό σας δεν έχει αυτούς τους όρους, δεν σας δίνω χτύπηματα. Για να δούμε ποια άλλα εργαλεία έχει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα χέρια της. Πόσο χρόνο έχω ακόμα? So, you have exactly 5 minutes. Okay. Κόσμε. Το COSME είναι το εργαλείο το χρηματοδοτικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 2,3 δις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εσείς ακούτε κατά καιρούς να λένε ότι ήρθε εδώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και υπέγραψε με την Ελλάδα μια συμφωνία να δώσει 500 εκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες στην Ελλάδα. Εγγυήσεις είναι. Εμείς βάζουμε εγγύηση σε αυτό, βεβαίως. Από το ΕΣΠΑ. Μας κρατάνε λεφτά από το ΕΣΠΑ. Τα παρκάρουνε γιατί δεν μας έχουν εμπιστοσύνη. Μπορεί να καταπέσουν αυτά τα δάνεια που θα πάρουν οι μικρομεσαίες. Μας κρατάνε τα λεφτουδάκια μας που θα κάναμε ανάπτυξη σε καιρό ύφεσης, κρίσης, πεθαίνουν άνθρωποι στους δρόμους. Μας κρατάνε μέχρι στιγμής. Είναι παρκαρισμένα από το ΕΣΠΑ 1,3 δις. Παρκαρισμένα εκεί. Κινδυνεύουν να χαθούν. Πέστε μου, ποια κοινωνία μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο πράγμα. Να έχει 1,3 δις, να μπορεί να λειτουργήσει στάθμους, σχολεία, να δώσει επιδόματα, να κινήσει δομές, να κάνει κάτι. Και τις τα κρατάνε. Ως εγγύησης, γιατί έρχεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δίνει εγγυήσεις για να δώσουν οι τράπεζες δάνεια στις μικρομεσαίες. Βουαλά, αυτή είναι η ανάπτυξη. Αυτά είναι τα μοντέλα. Θέλετε να προχωρήσω. Το COSME είναι αυτό που θα γίνει 14-20. Τώρα έχουμε το SIP. Competitiveness Innovation Program. 1,1 δις ήταν. Τι επεδίωκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ήταν εγκυοδοτικό εργαλείο, επαιδείο και να κάνει μόχλευση με το 1,1 δις, άλλα 10 δις για να χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες. Έκανε τη μόχλευση. Πέστε μου στην Ελλάδα να σας πω και να μου πείτε πόσα δάνεια δίνει η Alpha Bank. Τίποτα. Υπογράφουν από το πρωί μέχρι το βράδυ εγγυήσεις. Κρατάνε τα λεφτά του ΕΣΠΑ και δεν δίνονται τίποτα. Δεν δίνεται τίποτα.
Γιατί η Alpha Bank θα πάει να δώσει χρήματα στους μικρομεσαίους, ξέρετε τι λέει το πρόγραμμα. Τελειώνω αναγκαστικά. Ναι, ναι. Risk Sharing Instrument. Το εργαλείο επιμερισμού κινδύνου. Χρηματοδοτικό εργαλείο. Για να πάρει χρήματα μία επιχείρηση μέσω της τράπεζας από το Risk Sharing Instrument, θα πρέπει να είναι firm. Δεν πρέπει να είναι firm in difficulty. Εάν είναι in difficulty, δεν παίρνει. Άρα θα πάρουν μόνο υγιείς επιχειρήσεις. Πόσες υγιείς επιχειρήσεις πάνω στην Ελλάδα, αυτές. Τελείωσε. Δηλαδή δεν χρηματοδοτούν. Μα γιατί δεν θέλει, και το τελευταίο ερώτημα. Δεν θέλει η Ευρωπαϊκή να ρωτάει κάποιος. Μα δεν θα. Ελπίζω κάποια άλλη στιγμή, είμαι σίγουρη ότι ο Χάρης ο Γολέμης έχει καταλάβει πλήρως την αναγκαιότητα να υπάρξουν συζητήσεις από αυτόν, μόνο από αυτά που συζητήσαμε σε αυτό το πάνελ και με τη συζήτηση της Μαριάννας. Δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάπτυξη στην Ελλάδα. Όχι. Δεν θέλει. Γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Μια χαρά είναι. Τι είπε η Μέρκελ για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πρέπει να είναι μικρός, περιορισμένος, για ένα λόγο. Γιατί θα μας χαλάσει τη λιτότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλά λεφτά να δώσουμε. Δεν πρέπει να τους δώσουμε πολλά λεφτά. Πρέπει να έχουν λίγα λεφτά. Με αυτά θα προχωρήσουν. Θα τα καταφέρουν. Θα τους βοηθήσουμε. Όχι πλούσιο προϋπολογισμό. Όχι, στην ύφεση θα βγούμε με χρηματοδοτικό εργαλείο. Και σας λέω το τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πήρε 60 δισεκατομμύρια να προσθέσει το κεφαλαιό της για να κάνει μόχλευση 180 δισεκατομμύρια. Προχτές αποφασίστηκε, πριν από λίγους μήνες. Γιατί? Για να βοηθήσει, λέει, τα κράτη-μέλη τα κρίσιμα αυτά χρόνια, από το 2013-2015, να έχουν χρήματα, γιατί ο προϋπολογισμός δεν θα έχει. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε τις οικονομίες, άρα σας δίνουμε 60, βγείτε στην αγορά, πάρτε άλλα 180 και ρίχτε τα στην οικονομία. Ένα εργαλείο. Growth and Employment Instrument, κάτι τέτοιο είναι αυτό. Κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα. Άρα δίνουμε λεφτά 60 δις να κάνει μόχλευση ευρωπαϊκή. Ποιον αφορά αυτό? Χώρες που δεν έχουν difficulties. Ευχαριστώ.